Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Τη διάθεσή μας καταλαβαίνετε ότι την προσαρμόζουμε ανάλογα με τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ειδικά όμως όταν μιλάμε για την επικαιρότητα, δεν μας μένουν και πολλά περιθώρια για να χαμογελάμε. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Πάτρας, αυτό το θρίλερ όπως εξελίσσεται κάθε μέρα, είναι θέμα συζήτησης για όλους μας και τηλεοπτικά και κατηδίαν, ας πούμε, στα σπίτια μας. Μας αφορά όλους, εν πάση περιπτώσει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Αναστασόπουλο από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Να τον ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά. Γιώργο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πάτρα και χρόνια πολλά. Γεια σου, Γιώργο. Άναψε φωτιές πάλι ο Γιώργος. Είναι μεγάλη εβδομάδα, παρά τα αυτά όντως ανάβεις φωτιές με τα ρεπορτάζ, όντως προκύπτουν νέα πράγματα. Και αν κρίνω και από τον τίτλο που έχουμε επιλέξει, γιατί ο Μάνος ήθελε να κρύψει το θάνατο της Τζορτζίνας, όλα αυτά τα οποία θα μπουν σε μία σειρά. Σωστά, Ιωάννα. Φέρνει ένα περιστατικό σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος διαδικτυακά μετά το θάνατο της Τζορτζίνας. Καθώς, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, με αυτό είναι που ο Μάνος έχει στείλει μήνυμα και ουσιαστικά ενώ δεν γράφεται κάτι κακό στο ρεπορτάζ αυτό. Παρόλα αυτά. Όχι. Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ. Η Τζορτζίνα πέθανε στις 15:50, στις 4 παρα 10 δηλαδή. Εμείς αναρτήσαμε την είδηση το βράδυ στις 10 παρα 25, mm-hmm. αφού την διασταυρώσαμε φυσικά από το συγγενικό περιβάλλον και μετά από 20 λεπτά ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Γερογιάννης πήρε ένα μήνυμα από τον Μάνο Δασκαλάκη και το πήρε διότι γνωρίζονταν από τον χώρο του ποδοσφαίρου, mm-hmm. στο οποίο ο Μάνος με επιτακτικό τρόπο του έλεγε να κατέβει η είδηση γιατί γράφεται ό,τι θέλετε και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό λοιπόν μας έβαλε σε υποψίες, όπως γίνεται αντιληπτό, γιατί να θέλει ο Μάνος να κατέβει μια τέτοια είδηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι επρόκειτο για το τρίτο στη σειρά παιδί, mm-hmm. το οποίο πέθανε και επ' αυτή την έννοια και το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό ήταν εύλογο, πολύ δε περισσότερο υπήρχε πια και η περιέργεια, έτσι, σε υπερθετικό βαθμό η περιέργεια. Mm. Το τρίτο παιδί έφυγε και αυτό. Άρα, έμπαινε πια ζήτημα αναζήτησης, ναι. των λόγων που το τρίτο παιδί, mm. της οικογένειας και αυτό χανόταν μέσα σε διάστημα 32 μηνών. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Γιώργο, από τον τρόπο που το περιγράφεις, ότι φαντάζομαι και ο τίτλος αλλά και το περιεχόμενο, τρόπος που είχε στηθεί το άρθρο, ήταν κατά κάποιο τρόπο, όχι διφορούμενο, ήταν σαν να θέτει ερωτήματα, άρα ήταν σαν να ενόχλησε, εκτιμάς, την οικογένεια. Και το λέω τώρα το ερώτημα αυτό, ήταν, το θέτω, ήταν η πρώτη στιγμή, τότε εκείνη η ανάρτηση που αναφερόμασταν σε περίεργες συνθήκες, αλλά τον τίποτα περισσότερο. Σε περίεργες συνθήκες, αλλά μία λέξη κάποιες φορές είναι αρκετή για να ερεθίσει τον άλλον ή ποιος ξέρει τώρα τι έχει στο μυαλό του και τι έχει στο μυαλό του. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα, γιατί έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Βεβαίως επί πολλούς μήνες ακόμη θα μας απασχολεί, διότι οι δυο τους δεν εννοούν να μιλήσουν και να πούν την πραγματική αλήθεια. Η πραγματική αλήθεια βρίσκεται στο ένοχο μυστικό τους. Έχουν ένα πολύ μεγάλο ένοχο μυστικό και έχουν και δευτερεύοντα μυστικά. Όταν λες το ένοχο μυστικό τους, Γιώργο, τι εννοείς? Θέλω... Γιατί το λες τώρα έτσι και αφήνεις κάποια πράγματα. Ένοχο μυστικό μεταξύ του Μάνου και της Ρούλας. Βέβαια. Ασυζητή, ναι. Θέλω μία ερώτηση. Βεβαίως. Και είναι θανάσιμο αυτό το μυστικό. Είναι και θανάσιμο το μυστικό και τους. Και σχετίζεται, κατά την ταπεινή μου άποψη και αποκωδικοποίηση βεβαίως, με βάση την αποκωδικοποίηση κάποιων κουβεντών που έχουν γίνει μεταξύ τους, κακομών τους κτλ. Με βάση την δική μου αποκωδικοποίηση, αυτό το μυστικό αφορά στην Τζορτζίνα. Θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες, με συγχωρείτε, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ακούγεται πολύ πολύ έντονα ότι υπάρχει ένας κωδικοποιημένος τρόπος να συνομιλούν δημόσια. Σας λέω κάτι που ακούγεται, σας λέω μια πληροφορία. Επικαλούμε τώρα το δικό σας ρεπορτάζ. Ότι κάπως συνεννοούνται, χρησιμοποιούνται φράσεις, λέξεις, κλειδιά και ότι κάπως συνεννοούνται. Εσείς έχετε ακούσει κάτι επ' αυτού ή είναι απλώς φήμες και λόγια δικών συναδέλφων? Είναι μια ισορροπία τρόμου ανάμεσά τους, διότι ο ένας ξέρει σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τις πομπές του άλλου και επίσης αλληλοκρατιούνται
από ένα μείζωνο σημασίας ένοχο μυστικό και από άλλα δευτερεύοντα μυστικά, τα οποία και αυτά δεν είναι αθώα. Και θα βγουν, θα προκύψουν και θα από τις έρευνες, θα βγουν. Ασφαλώς και θα τίποτα βγουν. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Αν δεν βγουν, θα σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο και πρώτοι που θα λουστούν αυτό το φιάσκο θα είναι οι ιδιοκτικές αρχές και ιδίως το τμήμα ανθρωποκτονιών. Αλλά έχουν προχωρήσει σε αποκωδικοποίησεις, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει μεταξύ των δύο. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η εξέλιξη έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και σε ό,τι αφορά το δίδυμο, το περιβόητο πια δίδυμο, στην άβυσσό της η Ρούλα χρησιμοποιεί μαγνήτη για να τραβήξει και το Μάνο. Και δεν νομίζω σε τελική ανάλυση ότι και αυτός θα μείνει εκτός κάδρου. Και μετατοπίζονται και οι ευθύνες, σωστά. Αλληλομετατόπιση ευθυνών έχουμε. Δεν είναι μονομερής, δεν είναι μονόπλευρη η μετατόπιση. Αυτό είναι ένα δικονομικό κόλπο που γίνεται αναδιαστήματα. Όσο περισσότερο θα στριμώχνονται, τόσο και περισσότερα πράγματα θα βγαίνουν προς τα έξω. Απλά η διαφορά τους είναι, Γιώργο, ότι η Ρούλα αυτή τη στιγμή... Η Ρούλα αυτή τη στιγμή κρατείται και κατηγορείται ξεκάθαρα για τον τελευταίο θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνος, του παιδιού της. Ενώ ο Μάνος, ας πούμε, υπάρχει μια έτσι αλληλοκατηγορία που γίνεται στα μέσα. Mm-hmm. Έτσι να τα λέμε και αυτά μα που γίνονται, δημόσια, χωρίς ακόμα ο Μάνος να κατηγορείται για κάτι, έτσι. Συνομιλούν δημόσια δεν είπαμε ότι... και όλα δείχνουν και αυτό. Εγώ δεν είπα ότι κατηγορείται, εγώ είπα ότι η επιδίωξη της Ρούλας Πισπυρίγκου είναι να τον τραβήξει στην άβυσσό της. Είναι ολοφάνερο αυτό, αγαπητέ Γιώργο, είναι ολοφάνερο. Το βλέπουμε. Κάθε μέρα βλέπουμε και ένα νέο επεισόδιο αυτής της τραγικής υπόθεσης που οδηγεί σε αυτό που περιέγραψες, ότι προσπαθούν όχι μόνο να επικοινωνούν δημόσια με κώδικες, από ό,τι ακούσαμε να λέει η Σύση ότι κυκλοφορεί και αυτή η φήμη, αλλά προσπαθούν να επιρρύπτουν ο ένας ευθύνες στον άλλον και σε αυτό που περιέγραψες για ένοχα μυστικά, γιατί εγώ κατάλαβα ότι είναι στον πληθυντικό τα ένοχα μυστικά. Φοβάμαι ότι εννοούσες ότι δεν αφορά μόνο την οικογένεια, ίσως αφορά το γνωστό κάδρο στο οποίο παίζει κατά καιρούς και το. Αφορά τον περίγυρο, αφορά το θέμα της πιτωνικοκυράς. Αφορά την υπόθεση της πιτωνικοκυράς. Ακριβώς. Έχουν φόβο συγκεκριμένα άτομα του περιγύρου με μια διάταξη ενός άρθρου του ποινικού κώδικα, είναι νομίζω το 306, όπου μιλάει για έκθεση σε κίνδυνο, σε όποιος ανατρέξει σε αυτό το άρθρο θα καταλάβει η σπιτονικοκυρά, το πιθανότερο είναι ότι δεν δολοφονήθηκε, αλλά ότι πήγε μια ώρα αρχίτερα στον θάνατο γιατί παραμελήθηκε. Αυτό ακούγεται για παραμέληση, για εκμετάλλευση, ακούγονται πολλά ακριβώς.